Ήταν όσον αφορά στα δάνεια, ναι, όσον... και τη συζήτηση που γίνεται στην εξεταστική. Ναι, είπατε ότι λειτουργούσαν τα κανάλια με άδειες οι οποίες δεν ήταν νόμιμες. Οφείλω πάντως να πω ότι και εσείς και όλα τα στελέχη της κυβέρνησης και όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτά τα κανάλια φιλοξενούσαστε. Δηλαδή, θεωρείτε ότι είναι παράνομο ή θεωρείτε ότι είναι αντιδεοντολογικό. Συγγνώμη, θεωρείτε ότι είναι αντιδεοντολογικό να προβάλλουν εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωποι τη Νέα Δημοκρατία τη θέση του κόμματο. Αυτό που λέω εγώ. Εάν δεν πηγαίναμε. Εάν δεν πηγαίναμε. Εάν δεν πηγαίναμε στα τηλεοπτικά κανάλια, όπω λέτε, τότε θα λέγατε ότι φοβόμαστε την κριτική, φοβόμαστε να μα ασκείτε πίεση με τι δημοσιογραφικέ σα ερωτήσει και το καθεξή. Θέμα φόβου είναι αυτή ήταν η κατηγορία που είχαμε δεχτεί όταν είχε γίνει στην εκπομπή του κ. Πεντεντέρη. Εδώ είναι σωστό αυτό που προσπαθεί να πει. Θέμα φόβου ή νομιμότητας. Μα σας λέω ότι δεν μπορείτε να απευθύνεστε σε έναν εκπρόσωπο κόμματος και να του λέτε, αφού διαφωνείτε με το πώς έχουν δοθεί οι άδειες και με το ότι δεν έχουν δοθεί οι άδειες. Είναι παράνομα, πηγαίνετε σε κάτι το οποίο εκπέμπει παράνομα. Σας λέω ότι είναι ένα καθεστώς ανομίας. Ένα καθεστώς ανομίας, ένα καθεστώς ανομαλίας, ένα καθεστώς το οποίο δεν είναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Κύριε Καραγκούνη, παρακαλώ. Αυτό σας λέω. Και η ίδια διαδικασία που ακολουθήσατε. Σε κάτι, προβληματίζεστε καθόλου για αυτό που λέτε. Όπως την διεξαγωγή διαγωνισμού, το ίδιο ακολουθείτε και αυτή τη στιγμή. Καμία. Τέτοιο διαγωνισμό δεν έχει γίνει πουθενά. Αυτή είναι η δική σας άποψη. Πού έχει γίνει. Αυτή είναι η δική σας άποψη. Ποιο απεριόριστο αριθμό αδειών. Άλλο πράγμα σας ρωτάω, κύριε Καραγκούνη, και το να μην έχει γίνει διαγωνισμό. Μην μου κάνετε εμένα τέτοια. Κύριε Καραγκούνη, σας παρακαλώ. Σε ποια χώρα υπουργό διενεργεί διαγωνισμό. Σε ποια χώρα. Κύριε Καραγκούνη, παρακαλώ. Δεν διεξάγεται. Μου πείτε εσείς ποιο είναι το ερώτημα τώρα. Ο διαγωνισμός εξάγεται σύμφωνα με τον νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή. Λέω, υπουργός που διεξάγει διαγωνισμό. Σύμφωνα με τον νόμο που διεξήθηκε στη Βουλή. Κανένας υπουργός δεν διεξάγει κανένα διαγωνισμό. Καλά, τώρα, αφού ο νόμος είναι αυτός ο οποίος ψηφίστηκε στη Βουλή. Ο νόμος λέει ότι ο υπουργός διεξάγει το διαγωνισμό. Μπορείτε να με αφήσετε να ρωτήσω κάτι. Μάλλον δεν διαβάσετε καλά τον νόμο για αυτό που ψηφίσατε. Κυρία Σβίκου, σας προβληματίζουν τα όσα λέει ο ευρωβουλευτής σας, ο κύριος Χρυσόγονος, ο οποίος έχει ως συνταγματολόγος πει ότι ο νόμος έχει προβλήματα πάρα πολλά και αντισυνταγματικότητα. Το αφήνω στην άκρη αυτό, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας, την οποία είπατε θα σεβαστείτε απόλυτα και το κρατάμε αυτό. Ότι μπορούν να εισέλθουν εγκληματικές οργανώσεις. Ό,τι. Αυτό σας προβληματίζει καθόλου? Είναι ευρωβουλευτής σας ο κ. Χρυσόγονος. Κοιτάξτε, νομίζω πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Χρυσόγονο σχετικά με το ποιες είναι οι αντισταγματικές, ως συνταγματολόγος, ποιες είναι οι αντισταγματικές ρυθμίσεις που βλέπει στο νομοσχέδιο. Νομίζω ότι μέχρι τώρα αποφάσεις, όπως σας είπα και πριν, όλων των. Οι αποφάσεις αφορούν τα ασφαλιστικά μέτρα, μην το ξαναπούμε. Η κύρια προσφυγή για το διαγωνισμό θα εξεταστεί τις επόμενες μέρες. Μην λέμε τα ίδια πράγματα. Είχαν γίνει τέτοιες προσφυγές και μετά την ψήφιση του νόμου και πριν διεξαχθεί ο διαγωνισμός. Αλλά με ρωτήσατε δεν έχουν εξεταστεί τα ασφαλιστικά με ρωτήσατε για τον κύριο Χρυσόγονο και θα σα πω το εξής. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Χρυσόγονος θέλει το καλύτερο δυνατό για το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και εκφράζει μια αγωνία για το πώς αυτό θα πάει από εδώ και πέρα. Ως τέτοιο το βλέπω. Καταλαβαίνω βέβαια ότι σε όλη αυτή τη συζήτηση που διεξάγεται ως προς ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, πολλές φορές χρησιμοποιούνται τα λεγόμενά του και δραστευλώνονται έτσι ώστε να φαίνεται αντίθεση του. Προχθές τα είπε στο νομοσχέδιο. Εγώ ως μέλος. Της έχει εκφράσει τις αντιθέσεις. Για Σκομπάρ έχει μιλήσει. Εγώ ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και ως στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν γνωρίζω ο κ. Χρυσόγονος να έχει απευθύνει αυτές τις ανησυχίες του σε κάποιο. Αυτά που έχει εκφράσει δημόσια τον έχετε καλέσει να τα ονοματίσει. Σας λέω ότι δεν τα έχει ονοματίσει. Από όσο γνωρίζω. Δεν κρίνατε. Είπε ο κ. Χρυσόγονος ότι μπορεί να μπει Σκομπάρ. Είπε ο κύριος Καμένος ότι υπάρχει μαύρο χρήμα. Δεν είναι στην ανάγκη η κυβέρνηση να καλέσετε, παιδί μου, αυτούς τους δύο ανθρώπους. Τι λένε αυτοί? Δεν γνωρίζω ότι κάτι έκανε η κυβέρνηση. Σας πω ότι σας μιλάω για το κόμμα. Ο κύριος Χρυσόγονος είναι μέλος. Το κόμμα δεν θορυβήθηκε με αυτό που υποσυνεταίρωσα στην κυβέρνηση ο κύριος Καμένος για τα μαύρα? Κοιτάξτε, οι βουλευτές, όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ψηφίσαν αυτό το νομοσχέδιο και μέσα από τις προτάσεις του βελτιώθηκε αυτό το νομοσχέδιο. Ναι. Και μέσα από τις προτάσεις και του ΣΥΡΙΖΑ βελτιώθηκε αυτό το νομοσχέδιο. Αντίστοιχα και από τις προτάσεις των ανεξάρτητων Ελλήνων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ακόμα περισσότερο να είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο θα διασφαλίσει την ανεξαρτησία του τύπου, τις θέσεις εργασίας, όπως είπατε. Τώρα θα έχουμε και στις θέσεις εργασίας. Ελάτε, κύριε Καραγκούνη, γιατί θα χαθούν θέσεις εργασίας. Ό,τι και. Θα ξεκινήσω από αυτό. Ναι. Ό,τι και να γίνει σήμερα, ό,τι αποτέλεσμα και να.